Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδος, είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δρυμύτατη επίθεση κατά της Νέας Δημοκρατίας εξαπέλυσε χθες από το βήμα του Κοινοβουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώη μερισίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τη διαπλοκή. Στην αντεπίθεση, με σφοδρό κατηγορό εναντίον της κυβέρνησης και του Αλέξη Τσίπρα, πέρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Σταύρος Θεοδωράκης, υποστηρίζοντας ότι ανέβηκε στην εξουσία με τη βοήθεια της διαπλοκής. Το κλίμα όξυνσης που καλλιεργείται από τα μεγάλα κόμματα οδηγεί σε περαιτέρω διχασμό, τη στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ενώσεως Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ο καθένας σε αυτόν τον τόπο έχει και τη διαδρομή του, έχει και την περπατησιά του. Εγώ δεν θα έφτανα ποτέ... Ησυχία, παρακαλώ. Τελευταία μου φράση. Εγώ δεν θα έφτανα ποτέ, κύριε Αθανασίου, ησυχία, παρακαλώ. Εγώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και κύριε Μητσοτάκη, δεν θα έφτανα ποτέ στο σημείο να ασχοληθώ με το τι κάνετε το 2008. Αν εσείς δεν ήσταν αυτός που ερχόσασταν εδώ στη Βουλή για να μιλήσετε για προσωπικές διαδρομές και για προσωπικά βιώματα. Εγώ θα ασχολούμαι πάντα κρίνοντας τα πεπραγμένα σας. Και αυτά κρίνω. Τα τωρινά πεπραγμένα. Τα τωρινά σας πεπραγμένα είναι ότι από την πρώτη στιγμή συμμαχήσατε τις εκλογές σας με τις πιο ακραίες και διαπλεκόμενες δυνάμεις του μηντιακού κύκλου με ένα και μόνο στόχο. Να ρίξετε μια κυβέρνηση η οποία έχει εκλεγεί εδώ και 4 μήνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα να δούμε ποιος έχει σχέση με τη διαπλοκή και ποιος θέλει να βάλει τάξη και να φέρει την κάθαρη σε αυτόν τον τόπο. Και όσο και αν κάποιοι που τους στηρίζετε και σας στηρίζουν θέλουν σήμερα να πιστεύουν ότι αυτή η κυβέρνηση είτε θα τρομοκρατηθεί, είτε θα εκβιαστεί, είτε θα κάνει πίσω, ένα μήνυμα θέλω να τους δώσω. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, παρά μονάχα για να πάρουμε φόρα. Θα τελειώσουμε την υπόθεση της κάθαρσης, θα τελειώσουμε την υπόθεση των μέσων ενημέρωσης και της αδειοδότησης και η διαπλοκή στον τόπο που έχει ονοματεπώνυμο επιτέλους θα βρει το μάστορά της. Η διαπλοκή στον τόπο θα τελειώσει και θα τελειώσει με θεσμικό τρόπο. Θα ήθελα να ήσταν σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς επιλέξατε να είσαστε απέναντι. Θα μας κρίνει ο ελληνικός λαός. Επειδή κύριε Τσίπρα επέρεστε ότι μιλάτε εκτός κειμένου, ξέρετε για κατάσχετη φλιαρία δεν είναι πάντα ένδειξη δύναμης επιχειρημάτων. Αυτό όμως το οποίο χαρακτήρισε την σημερινή σας παρουσία στη Βουλή και στην πρωτολογία αλλά και δυστυχώς στη δευτερολογία ήταν η χυδαιότητα του λόγου σας. Μια χυδαιότητα η οποία είναι η επιβεβαίωση της ενοχής σας και η επιβεβαίωση της δικιάς σας πολιτικής κατάρρευσης. Και πράγματι, κύριε Τσίπρα, εδώ που έχουμε φτάσει δεν χρειάζεται να συστηθούμε στους Έλληνες πολίτες. Σας γνωρίζουν και με γνωρίζουν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ταυτότητά σας γράφει ότι είστε ο πιο ψεύτης, ο πιο ανίκανος και ο πιο αποτυχημένος πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Και το ληξιαρχείο... Παρακαλώ. Λοιπόν... Κύριε Κωνσταντινέα. Α, και κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα, κύριε Τσίπρα. Παρακαλώ πολύ, κάντε απόλυτη ησυχία. Της ιστορίας θα γράφει... Κύριε Κωνσταντινέα, να είστε ήρεμος. Και να μην παρεμβαίνετε. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε. Το ληξιαρχείο της ιστορίας, κύριε Τσίπρα, θα γράφει ότι πολύ σύντομα θα είστε και ο νεότερος τέος πρωθυπουργός αυτής της χώρας. Μιας και μιλάμε για ψέματα, για να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Είστε ή δεν είστε ο πρωθυπουργός ο οποίος υποσχέθηκε τη 13η σύνταξη κατάρτιση των 10. Κυρία Βαγενά, είστε... Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Είστε ή δεν είστε ο πρωθυπουργός που υποσχέθηκε ότι θα καταργήσει τον ένφια και υπερφορολογήσει τις πολίτες. Απαντήστε μου παρακαλώ αν έχω δίκιο ή άδικο. Είστε ή δεν είστε. Στο ληξιαρχείο.
ψέματα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λέμε ψέματα. Είστε ή δεν είστε ο Πρωθυπουργός που είπατε ότι θα σταματήσετε τις αποκρατικοποιήσεις για να βάλετε στο υπερταμείο το σύνολο της δημόσιας περιουσίας της χώρας. Λέω ψέματα, κύριε Τσίπρα, ή λέω την αλήθεια? Είστε ή δεν είστε ο Πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και τώρα για πρώτη φορά γίνονται πληστηριασμοί από το Υπουργείο Οικονομικών και δεν έχετε ιδέα για το τι μιλάτε? Είπε ο κύριος Τσίπρας πριν με ένα αυστηρό ύφος προς όλους ότι δεν πρέπει να πετάμε λάσκι, πρέπει να λέμε ονόματα. Δεν είναι εδώ, αλλά θα επιμείνω και θα του ζητήσω κάποια στιγμή να απαντήσει σε αυτό που τον προκάλεσα να απαντήσει. Δηλαδή, αυτό που το κόμμα του επίσημα έλεγε το Σεπτέμβρη του 2015, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα κόμμα που εξυπηρετεί οργανωμένα συμφέροντα, να μας πει ποια είναι αυτά τα συμφέροντα. Προσέξτε όμως τώρα. Η κυρία κύριο Βασίλη εμφανίστηκε ως μητέρα των τρολ και είπε ότι όντως τα τρολ εκτελούν τις εντολές της. Μπράβο της, και ταυτόχρονα αυτό είπε. Είπε ότι είναι παιδιά που κάνουν τη δουλειά τους. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε, προσέξτε, για να καταλάβουμε τι λέμε. Ο καθένας στο διαδίκτυο μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Όμως, το ποιος πληρώνει το ελληνικό κράτος δεν είναι υπόθεση της κυρίας Γεροβασίλη. Είναι απολογούμενη. Και αν δείτε αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο θα καταλάβετε τι σας λέω. Να μπει στο κόπο να δει τις σχετικές αναρτήσεις. Όλοι αναρωτιούνται πόσα τρολ πληρώνει το ελληνικό δημόσιο για να βρίζουν τους πολιτικούς αντιπάλους της κυρίας Γεροβασίλη και τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και να τις θυμίσουμε ότι είναι κυβερνητική εκπρόσωπος, δεν είναι αρχηγός κάποιου παρακρατικού μηχανισμού. Και βλέπω τώρα, κύριοι συνάδελφοι, ότι βγήκε ένας πρώην πολιτευτής στον ΑΝΕΛ που δηλώνει επίσης σύμβουλος της κυρίας Γεροβασίλη και σύμβουλος του κυρίου Παπά και είπε, Χριστοφορίδης, Χριστοφοράκος, δεν ξέρω, τα μπερδεύω τα ονόματα, Χριστοφορίδης, κάπως έτσι είναι, και λέει ότι θα μετελειώσει. Τώρα είναι μια ανάρτηση και υπογράφει ο σύμβουλος του κυρίου Παπά. Πώς ακριβώς θα με τελειώσει, δηλαδή πόσο να γελάσω. Και ήθελε να δώσει και άλλη παράταση στον κύριο Τσίπρα ο λαός, αλλά του Γενάρη είναι φωλιασμένα μες στο μυαλό του αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Και αυτά τα πράγματα πρέπει να ζητήσει μια συγγνώμη για την νεολαία. Γιατί η νεολαία άκουσε ότι υπάρχει τρίτος δρόμος και τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Και δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να παραμένει χωρίς να έχει δώσει μια συγγνώμη. Είναι μεγάλο ζήτημα. Εγώ που γυρίζω, κύριε Τσίπρα, δεν λένε ότι εσείς καταστρέψατε τη χώρα, την είχαν καταστρέψει και οι προηγούμενοι. Δεν λένε αυτό. Λένε όμως ότι εσείς δρομολογήσατε όνειρα τα οποία γκρεμίσατε και είναι τεράστια η ευθύνη σας. Στα κόκκινα δάνεια η πρόταση που έκανα, μην την πετάτε εκ των προτέρων, μην την απορρίπτετε. Λέω, αυτοί οι οποίοι είναι να αγοράσουν τα φαν τα δάνεια, με την ίδια τιμή δώστε τα στους δικαιούχους. Δώστε μια προθεσμία 2 μηνών και όσοι μπορούν να αγοράσουν στην τιμή που θα αγοράσουν τα φαντς να υποφεληθούν οι ιδιώτες. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Γιατί αυτό έπρεπε όλη η αίθουσα με τα μεγάλη σπουδή να το επικροτήσει. Γιατί δεν το επικροτείτε? Στην τιμή που θα πάρουν τα φαν αυτό το 20%, όσοι μπορούν εντός διμήνου να καταθέσουν τα χρήματα να σώσουν το σπίτι τους. Γιατί θα έχουμε αυτοκτονίες από την υπόθεση αυτή. Δεν μπορεί κανείς να προεξοφλήσει πότε μπορούν να αρθούν τα capital controls, δήλωσε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, απαντώντας στη σχετική ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέα Λοβέρδου. Για τα capital controls, εγώ άκουσα έναν άνθρωπο τον οποίον εκτιμώ, τον κύριο Χουλιαράκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών,
παρότι λέει και καμιά φορά διάφορα εδώ στη Βουλή και εκνευρίζεται, γενικά η προσέγγιση του για μένα είναι αξιοπρόσεκτη. Τον άκουσα να λέει ότι το πρώτο εξάμεινο του 16, στο τέλος του, θα έρθουν τα capital controls. Παρήλθε και παρέρχεται και το έτος 2016. Έχει η Τράπεζα της Ελλάδος εικόνα πότε μπορούν να έρθουν τα capital controls? Όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προεξοφλήσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, και όπως το κάνουμε ήδη, να κάνουμε μια σταδιακή χαλάρωση. Γίνεται αυτό. Δηλαδή από τότε που έγινε και πριν από λίγο καιρό. Βεβαίως. Ναι. Έχουν χαλαρώσει αρκετά. Σήμερα το κόστος για την πραγματική οικονομία είναι πολύ πολύ μικρότερο από ό,τι ήταν πριν από λίγο. Αλλά αυτό δεν μπορείς να το πεις τώρα. Ότι, δηλαδή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει εικόνα. Χρονική. Όχι, διότι εξαρτάται από παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Δηλαδή, περάτωση αξιολόγησης, αποκατάσταση εμπιστοσύνης, επιστροφή καταθέσεων. Είχαμε, η αλήθεια είναι από τότε που έκλεισε η συμφωνία το Μάιο μέχρι σήμερα, είχαμε μια σεβαστή επιστροφή καταθέσεων τάξη των 5 δισεκατομμυρίων. Επέστρεψαν 5 δις. Δεν είναι όμως αρκετή. Άκουσα να το λέει και ένα συνάδελφο. Κύριε Διοικητά, μου επιτρέψετε να σας πω. Κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ. Ότι η διάρθρωση αυτών που επέστρεψαν τα χρήματα δεν είναι σε λογαριασμούς καταθέσεων, αλλά όψεως. Είναι επιχειρηματικές καταθέσεις. Εντάξει, πάντως επέστρεψαν. Γιατί εκεί στις καταθέσεις φαίνεται επίσης. Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε στην επικαιρότητα και είναι ο κατώτατος μισθός. Ίσως τελικά ο μισθός των 527 ευρώ να είναι ο κατώτατος μισθός ανεξαρτήτου ηλικίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στο μέλλον. Εάν τελικά υιοθετηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας των σοφών. Ο μισθός των 586 ευρώ ενδέχεται να μην είναι ο κατώτατος στο άμεσο μέλλον, εάν υιοθετηθεί η πρόταση της πλειοψηφίας των σοφών για τα εργασιακά που προτείνουν κατώτατο μισθό 527,40 ευρώ, ανεξαρτήτως ηλικίας του εργαζόμενου, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ο μισθός των 527,40 θα αφορά τον πρώτο χρόνο εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ενώ το δεύτερο χρόνο θα καταβάλλεται μισθός 556,78 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αντικαταστήσει το νομοθετημένο μισθό των 510,95 ευρώ που ισχύει σήμερα για όλους τους νέους ηλικίας έως 25 ετών. Το ζήτημα αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας με τους θεσμούς μετά τις 17 Οκτωβρίου. Στο τελικό πόρισμα της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι ο χαμηλότερος μισθός, το 90% του νομοθετημένου κατώτατου αντί 85% που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο για τον πρώτο χρόνο και το 95% τον δεύτερο, δεν θα πρέπει να συνδέεται με την ηλικία, γιατί οι περισσότεροι νέοι σπουδάζουν περισσότερα χρόνια, ενώ θα διευκολύνει τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία. Τριπλασιάστηκε σε σχέση με το 2012 το ποσοστό των πλατηρίων που εμφανίζονται να παραδίδουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουν οι καταναλωτές. Σύμφωνα με έρευνα του Πολυτεχνείου που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Συνδέσμου των Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών τη Δευτέρα, μία στις έξι αντλίες είναι πειραγμένες. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα που πραγματοποιήθηκε πριν 4 χρόνια, όταν το ποσοστό των προβληματικών αντλιών ήταν 4%. Η έρευνα έγινε σε 150 πρατήρια στην Αττική με τη χρήση μυστικού αυτοκινήτου, ειδικά διασκευασμένου, ώστε να μετράται εκ των υστέρων η πραγματική ποσότητα που παρελήφθη στο ρεζερβουάρ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπενθυμίζεται, είναι ανεκτές οι αποκλήσεις μέχρι 0,5%. Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει, αλλά χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα της έρευνας την ίδια ώρα που αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά 20 λεπτά, προκειμένου να στρέψουν το ενδιαφέρον της κοινωνίας αλλού, υποστηρίζει για τον θόρυβο που προκλήθηκε από την ανακοίνωση της έρευνας του Πολυτεχνείου ότι μία στις έξι αντλίες παραδίδουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουν οι καταναλωτές, όταν μία του ΔΣ των πρατηριούχων υγρών καυσίμων Κωνσταντίνος Κάλφας. Παράλληλα, καταδικάζει την ενέργεια των πρατηριούχων. Κάθε φορά, κατά περίεργη σύμπτωση, πριν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, βγαίνει κάποιο θέμα με τα πρατήρια καυσίμων. Το θέμα αυτό είναι γνωστό. Εδώ και χρόνια έχουμε πει ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με κάποιους, σε παρένθεση, συναδέλφους. Αυτό το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει περιοριστεί στην Αθήνα. Τώρα, γιατί στην Αθήνα? Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί υπάρχει θράσος, γιατί δεν υπάρχει φόβος. Εδώ είμαστε μικρές κοινωνίες, το έχουμε πει επανειλημμένα, για οποιοδήποτε συνάδελφο, αν ακουστεί τίποτα, την άλλη μέρα έκλεισε. Στην Αθήνα υπάρχει ανωνυμία, κάνουν τα πάντα. Έχουμε πληροφορίες, πολλοί συνάδελφοι κάτω στην Αθήνα έχουν βάλει το ιζόν νεκρών και το κλείνουν. Δεν το δουλεύουν καν το ιζόν των νεκρών. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος.
Όπως ο ίδιος υπογραμμίζει ωστόσο, το κόστος ελέγχου στα πρατήρια για το σύστημα ισρώων νεκρών γίνεται απευθείας με το Υπουργείο. Επομένως, όσοι το έχουν καταργήσει μπορούν άμεσα να παυθούν. Ενώ το Υπουργείο μπορεί να επεκτείνει τους ελέγχους, αλλά δεν το κάνει, γιατί το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 70.000 ευρώ, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει. Όταν σαν Ομοσπονδία πήγαμε στο Υπουργείο και είπαμε γιατί δεν υπάρχει έλεγχος, μας είπανε δεν έχουμε το κατάλληλο σερβερ να ελέγξουμε όλα τα πρατήρια. Και τους είπαμε ποιο είναι το κόστος, 70 χιλιάρικα. Και για 70 χιλιάρικα δεν υπάρχει έλεγχος των πρατηρίων. Γι' αυτό πολλοί τους ακούτε και στα κανάλια, φωνάζουν και λένε μπήκε το ισρώο νεκρών, το πληρώσαμε και δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος. Για να έχει πάντα πάτημα η εκάστοτε κυβέρνηση να αυξάνει τις τιμές και να λέει για το λαθρεμπόριο. Υπάρχει το ισρώο νεκρών, το έχουμε κάνει, ας τιμωρήσουν όσους δεν δουλεύουν. Εύκολα είναι, ηλεκτρονικά είναι τα πάντα, βλέποντας είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να είμαστε με το Υπουργείο συνδεμένοι, να στέλνουμε στοιχεία. Όποιος δεν στέλνει να τον κλείνουν. Αν γίνει αυτό, ξέρετε πως θα αλλάξει η κατάσταση. Αλλά δεν θα υπάρχει πια η δικαιολογία από το κράτος, το λαθρεμπόριο και το λαθρεμπόριο να αυξάνει τις τιμές και τους ειδικούς φόρους. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα έρθει αυξημένο. Κάτι πρέπει να πούνε για να πατάξουν το λαθρεμπόριο. Το είπαμε. Με το ισρώο νεκρών μπορούν να πατάξουν το τέτοιο. Δεν θέλουν. Βροχή τώρα έπεσαν τα πρόστιμα σε επιχειρήσεις του Εύρου και συγκεκριμένα στο Σουφλί, το Διδημότυχο και την Ορεστιάδα, καθώς κλιμάκια ελεγκτών εντόπισαν πληθώρα παραβάσεων για ανασφάλιστη εργασία. Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύρου αποδίδει την αύξηση του φαινομένου στην κρατική ανοχή, ενώ παράλληλα επισημαίνει πως οι έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν. Ελέγχους σε δεκάδες επιχειρήσεις, κυρίως καφέ και εστίασης, πραγματοποίησε κλιμάκιο ελεγκτών για ανασφάλιστη εργασία σε Σουφλίδι, Δημότυχο και Ορεστιάδα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, επιβλήθηκαν πρόστιμα, ενώ κρατήθηκαν και στοιχεία προκειμένου να γίνει η διασταύρωση αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης. Ακριβή αποτελέσματα δεν έχουμε. Έχουμε πληροφορηθεί ότι γίνονται έλεγχοι και πρέπει να γίνονται έλεγχοι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στοιχεία επακριβώς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, διότι υπάρχουν υπηρεσίες, οι αρμόδιες που γνωρίζουν το θέμα συγκεκριμένα, κυρίως το επιθεώρηση αλλά και το ΙΚΑ, όπως επίσης υπάρχει και η ειδική υπηρεσία ελέγχου, προληπτικού ελέγχου του ΙΚΑ. Σε γενικές γραμμές αυτό που μπορούμε να πούμε εμείς στη δική μας αρμοδιότητα είναι ότι η αδήλωτη εργασία ή η ψευδώς δηλωμένη ή μερικώς δηλωμένη αδήλωτη εργασία τίνει να έχει γίνει με την κρατική ανοχή, να έχει γίνει κανόνας. Και αυτό έχει βέβαια σαν αποτέλεσμα την εκτεταμένη σποροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Λιγότερα έσοδα δηλαδή για το κράτος. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση λαμβάνει στοιχεία κανονικότητας τα τελευταία χρόνια. Και παρά τις προσπάθειες των ελεγκτικών μηχανισμών, είτε του ΙΚΑ είτε της επιθεώρησης, που πραγματικά γίνονται, αλλά δεν αρκούν λόγω του ότι είναι λίγα και τα στελέχη τα οποία απαρτίζουν τις υπηρεσίες αυτές. Ευθύνες για την αύξηση του φαινομένου αποδίδονται μεταξύ άλλων και στην κρατική ανοχή. Κοιτάξτε, όσο υπάρχει αυτή η ανοχή και ιδίως η κρατική ανοχή, υπάρχει εκμετάλλευση και δυστυχώς όλο και αυξάνεται. Βλέποντας και την ανεργία να ανεβαίνει σε πολύ ψηλά επίπεδα, παρατηρώντας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία λαμβάνουμε σταδιακά, βλέπουμε ότι κυρίως η μερική και εκπαιδευτική απασχόληση αυξάνονται όλο και περισσότερο. Επομένως, υπάρχει αυτή η τάση αύξησης της αδήλωτης εργασίας. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις για την αδήλωτη εργασία είναι υψηλά, ωστόσο κλιμακώνονται ανάλογα την περίπτωση. Και τα πρόστιμα είναι στα 10.550 για την ανασφάλιστη εργασία. Και μετά σταδιακά, ανάλογα αν είναι μερικός ή για τα λοιπά ψευδός, είναι πιο μειωμένα. Κοιτάξτε να δείτε, τα πρόστιμα η αλήθεια είναι ότι είναι υψηλά, αλλά θα πρέπει να είναι σε αυτό το βαθμό, διότι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η αδήλωτη εργασία είναι παράνομη και θα πρέπει αυτός που το οποίος πράττει με αυτή τη λογική να πληρώσει και το ανάλογο πρόστιμο. Σύμφωνα με την άποψη τώρα του Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Εύρου, Στάθη Ασπιώτη, οι έλεγχοι από τα κλιμάκια των ελεγκτών της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να αυξηθούν. Οι έλεγχοι πρέπει να συνεχίσουν. Δεν έχω πληροφορίες για τις περιοχές μας και τα λοιπά περισσότερες. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να συνεχίσουν και να γίνονται. Πάμε σε κάτι άλλο. Τη σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου ζητά από το Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο
για τον άξονα Ε61, αλλά και για τους άλλους οδικούς άξονες, η Δημοτική Παράταξη Project Drama 2020 και αναφέρεται φυσικά στην αλλαγή η οποία έχει επέλθει προς το χειρότερο για τον νομό δράμας στο θέμα των οδικών αξώνων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας προημερών συνεδρίασε με την παρουσία 28 της Εγνατίας ΑΕΕ, η οποία είναι και η εταιρεία ανάδοχος του έργου, και υπήρξαν κάποιες εξελίξεις σχετικά με την πορεία του έργου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πυρεμία, αν θέλετε, παράταση από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να συζητηθεί αργότερα, λόγω ακριβώς κάποιων ενστάσεων που υπήρχαν από τους κατοίκους του Αμυγδαλέωνα. Εμείς θεωρούμε ότι ως δράμα έχουμε, προφανώς έχουμε συμφέρον και ενδιαφέρον και ένομο συμφέρον, αν θέλετε, να δούμε πώς θα προχωρήσει το έργο αυτό. Πρέπει να πιέσουμε και εμείς αρκετά ώστε αυτό το έργο να υλοποιηθεί. Υπάρχουν περιθώρια, πιστεύετε, να υλοποιηθεί? Υπάρχουν περιθώρια να υλοποιηθεί? Κοιτάξτε, τα περιθώρια ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουν εξαντληθεί τελείως. Σίγουρα έχουν στενέψει. Ο λόγος που έχουν στενέψει είναι ακριβώς ότι πολλές φορές η πολιτική ηγεσία της δράμας έχει δείξει, σε όλα τα επίπεδα, αν θέλετε, έχει δείξει μια αποθυμία να ακολουθήσει τα μεγάλα και σημαντικά γεγονότα. Αλλά αυτό το ότι έχουν στενέψει δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Πρέπει να πιέσουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε. Εμείς γι' αυτό καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο, να θυμίσω εδώ στους τηλεθεατές, έχει πάρει και μία απόφαση πριν περίπου ένα χρόνο. Στην απόφαση μέσα υποστήριζε την κατασκευή του Ε61. Άρα, εφόσον λοιπόν τα πράγματα είναι σε τέτοιο κομβικό, κρίσιμο σημείο, πρέπει να ξανασυνεδριάσουμε κατά την άποψή μας ως Δημοτικό Συμβούλιο, να επαναβεβαιώσουμε με το πιο επίσημο τρόπο τη δέσμευσή μας για να γίνει αυτό το έργο και να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο πριν αυτό το έργο να γίνει. Εάν συνεχίσουμε με τη λογική του να περιμένουμε να έρθουν έτοιμα από κάπου όλα αυτά που εμείς ζητάμε να γίνουν, χωρίς εμείς να κουνήσουμε το δάχτυλό μας, δεν πρόκειται να πετύχουμε ποτέ τίποτα. Περιμένουμε λοιπόν την απάντηση του Δημάρχου για το Δημοτικό Συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, κύριε Καλφόπουλε? Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα, περιμένουμε την δεύτερη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει το ζήτημα στο αισθητικό δάσος της Καβάλας, όπου προς την φαίνεται να έχει κολλήσει το θέμα. Και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ενδεχομένως κάποια χρηματοδότηση από τα υπόλοιπα του ΕΣΠΑ, μήπως και μπορέσει να χρηματοδοτηθεί το έργο, τουλάχιστον το κομμάτι δράμας Καβάλας, το οποίο είναι σχετικά έτοιμο σε μελέτες και μπορεί, πιστεύω, να χρηματοδοτηθεί. Το ζήτημα είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πιέσουμε και ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δραμηνή γενικότερα, για να αρθεί αυτή η απομόνωση που υπάρχει στον νομό και στο Δήμο της Δράμας, για να μπορέσει ο Δήμος της Δράμας να ενωθεί με την Εγνατία Οδό, να μπορέσει να δει έτσι να αναπτυχθεί το δίπολο δράμας Καβάλας, αν θέλετε, το οποίο είναι και ένα αναπτυξιακό στοίχημα για την περιοχή τη δική μας. Γυρίζουμε σελίδα. Για δεύτερη φορά θα πραγματοποιηθεί η διαμαρτυρία Walk for Freedom κατά της εμπορίας των ανθρώπων το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στον Ομό Δράμας. Στη διαμαρτυρία θα συμμετέχει η ομάδα Α21 αλλά και η Δημοτική Αρχή, στέλνοντας ένα μήνυμα για ένα φαινόμενο, αυτό της εμπορίας των ανθρώπων, το οποίο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Η Δράμα είναι μία από τις 4 πόλεις της χώρας που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση. Οι άλλες 3 είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα. Το Walk for Freedom διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στη Δράμα σε συνεργασία του Δήμου με την Α21, την οργάνωση που είναι ενάντια στην εμπορία και την σκλαβιά των ανθρώπων, τα θύματα των οποίων ανέρχονται σε 27 εκατομμύρια ανά τον κόσμο. Μπορούν όλοι να συμμετέχουν, ενώ είναι γνωστό πλέον πως 228 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτήν την διαδικασία της διαμαρτυρίας και είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν πέρυσι. Η Δράμα είναι μία από τις 4 πόλεις όπου πρόκειται να διεξαχθεί αυτή η διαμαρτυρία. Ο Δήμος Δράμας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνει το «Περπατάμε για την Ελευθερία», μία προσπάθεια σε συνεργασία με την Α21, όπου κοντά μας έχουμε τον εκπρόσωπο, τον κύριο Ισαΐα, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής κοινότητας Νευροκοπίου. Πέρσι είχε γίνει πρώτη πρόταση, στην οποία πραγματικά συμμετείχε ο Δήμος Δράμας με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, με πάνω από 80 και άτομα στην εκδήλωση. Και φέτος, για δεύτερη χρονιά, θα στηρίξουμε την προσπάθεια αυτή κατά της σωματοπορίας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ένα φαινόμενο πια που έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και οφείλουμε ως Δήμος αλλά και ως κοινωνία να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και γενικότερα να στρέψουμε τους ανθρώπους κατά αυτής της συμπεριφοράς και όσο μπορούμε από τη δική μας την πλευρά, όπως πάντα και ως κοινωνική υπηρεσία και ως Δήμος Δράμας,
σε αυτές τις ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες να σταθούμε αρρωγοί. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τον εκπρόσωπο της Α21 που και για φέτος στηρίζει την προσπάθεια αυτή και μαζί με εμάς, το Δήμο Δράμας δηλαδή, το Σάββατο στις 11.30 ώρα στην κεντρική πλατεία της Δράμας θα ξεκινήσει η πορεία. Όπως και πέρσι, θα περάσουμε από συγκεκριμένες οδούς για να μπορέσουμε μέσα από αυτόν τον τρόπο να στείλουμε το δικό μας μήνυμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον Δήμαρχο της Δράμας που έχει αγκαλιάσει αυτή την οργάνωση, το Walk for Freedom, και εκ μέρους Α21. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Αντίμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, τον κύριο Αριστίδη, που ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης Walk for Freedom. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια πριν πούμε για το Walk for Freedom. Η Α21 είναι μια οργάνωση διεθνής κατά της εμπορίας των ανθρώπων, ένα φαινόμενο παγκόσμιο πλέον που απαριθμεί περίπου 27 εκατομμύρια θύματα της παγκόσμιας σκλαβιάς, όπως λέγεται. Τα θύματα της εμπορίας των ανθρώπων είναι ένα φαινόμενο της σκλαβιάς. Το Walk for Freedom είναι μια οργάνωση, μια εκδήλωση από τους τέσσερις άξονες της στρατηγικής της Α21, που είναι η ενημέρωση. Το Walk for Freedom δεν είναι ένα απλό περπάτημα ή ούτε ένα περπάτημα που θέλουμε να μοιράσουμε κάποια φυλάδια. Το Walk for Freedom αποσκοπεί στο να ρίξει φως σε αυτά τα θύματα της σκλαβιάς. Και ο στόχος είναι να περπατήσουμε, να φορέσουμε τα μπλουζάκια μας στα μαύρα, να προωθήσουμε την ιδέα αυτή για την καταπολέμηση της σκλαβιάς. Φέτος περιμένουμε ακόμη περισσότερους συμμετέχοντες στην εκδήλωση και είναι καλό να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας ότι μπορούν να συμμετάσχουν όλοι, ασχέτως αν έχουν αγοράσει το μπλουζάκι της Α21 ή όχι. Μπορούν με μαύρα ρούχα να έρθουν την ημέρα του Σαββάτου και αν ο καιρός δεν είναι καλός, θα γίνει πάλι η εκδήλωση. Απλά από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο εκπρόσωπος της Α21, θα κατάμε μαύρες ομπρέλες κατά τη διάρκεια της πορείας. Πέρσι αφήσαμε κάποια περιστέρια ως δείγμα της ελευθερίας. Νομίζω και φέτος θα το κάνουμε και υπάρχει περίπτωση, περιμένουμε απάντηση από ένα συγκρότημα το οποίο θα λάβει χώρα μαζί με την υπόλοιπη εκδήλωση στην πλατεία της Δράμας για να ενισχύσουμε ακόμη πιο πολύ την εκδήλωση και αυτό το οποίο θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα στους συνδημότες μας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Walk for Freedom πέρυσι πραγματοποιήθηκε σε 28 χώρες και δημιουργήθηκαν 200 περπατήματα για την ελευθερία. Ένα από αυτά ήταν και στη Δράμα, μία από τις τέσσερις πόλεις που πραγματοποιήθηκε αυτό το event. Φέτος πιστεύει η Α21 ότι θα συμμετέχουν ακόμα περισσότερες χώρες και περιπατητές για να στείλουν αυτό το μήνυμα. Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Χαρά Κεφαλίδου, αναφορικά με τον αριθμό των τμήματων που μπορούν να λειτουργήσουν στο Μουσικό Σχολείο Δράμας και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Στην ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επισημαίνει την ανησυχία των γονέων που τα παιδιά τους πέρασαν τις εξετάσεις, γράφτηκαν στο μουσικό σχολείο, έχουν διαπιστωμένη αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωμάτευση του ΚΕΔΗ. Το Μουσικό Σχολείο Δράμας ούτε τμήματα ένταξης έχει μετά τις πρόσφατες σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου, ενώ παράλληλα δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμόσει τις διατάξεις του σχετικού νόμου όπως αυτές ισχύουν, ώστε να διατηρήσει όλα τα τμήματα και να καλυφθούν οι ανάγκες. Η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ, Χαρά Κεφαλίδου, ρωτά τον Υπουργό αν ο νόμος επιτρέπει να λειτουργήσει το επιπλέον τμήμα στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, αν υπάρχει επίσημη πρόταση, πλάνο περικοπής τμήματων και αν θα δημιουργηθούν τμήματα ένταξης στη Δράμα. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην Κομωτινή. Ποινή φυλάκισης 13 ετών επέβαλε το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης σε 24χρονο Αθήγκανο που βίασε δύο νεαρές φοιτήτριες το φθινόπωρο του 2012 στην Κομωτινή. Ο δράστης θα οδηγηθεί εκ νέου στις φυλακές Γρεβένων, καθώς βρίσκεται ήδη 3 χρόνια στη φυλακή. Εκδικάστηκε από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης η υπόθεση που αφορούσε στον βιασμό δύο φοιτητριών που είχε αναστατώσει την τοπική κοινωνία, αφού τέτοια περιστατικά δεν συμβαίνουν στην περιοχή. Ο δράστης αναγνωρίστηκε με βεβαιότητα από τη μία κοπέλα 9 μήνες μετά και από τη δεύτερη, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Την προηγούμενη εβδομάδα, λοιπόν, εκδικάστηκε η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό από το μεικτό ορκωτό εφετείο Θράκης, όπου αρνήθηκε τα πάντα, αλλά οι μαρτυρίες των νεαρών φοιτητριών που εμφανίστηκαν μόνες, δίχως πολιτική αγωγή,
ήταν καταλυτική. Περιέγραψαν τα γεγονότα και την δράση του 24χρονου Αθήγανου που είναι πατέρας 4 παιδιών, το ένα από τα οποία με σοβαρά προβλήματα υγείας. Όπως λέχθηκε, δεν είχε λευκό ποινικό μητρό, γιατί στο παρελθόν κατηγορήθηκε για απαγωγή μιας κοπέλας που στη συνέχεια την παντρεύτηκε και είναι η σύζυγός του, κάτι που συνηθίζεται σε αυτές τις κοινωνίες, όπως είπε ο εκ Ξάνθης συνήγορος υπεράσπισής του. Το δικαστήριο διατήρησε την πρωτόδικη ποινή και ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί και πάλι στις φυλακές Γρεβενών, όπου ήδη βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια. Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Star Βορείο Ελλάδος. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Πέρασε στη σχολή που ήθελες. Τώρα πέρνα και από τον ηλεκτροχώρο. Να πάρεις τα πάντα για το φοιτητικό σου σπίτι. Ηλεκτροχώρος. Φοιτητικά πακέτα συσκευών σε ασυναγόνιστα χαμηλές τιμές. Τώρα μόνο με 348 ευρώ σου δίνουμε τηλεόραση 32 ιντσών, ψυγείο με κατάψυξη 10 λίτρων, κουζινάκι και τοστιέρα. Και δυνατότητα να προσαρμόσεις το πακέτο ανάλογα με τις ανάγκες του. Καβάλα, παραλία Οφρινίου, δίπλα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. Δράμα, Φιλίππου 29, έναντι Ναού 12 Αποστόλων. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη, Παπαναστασίου 61 και στο www.ηλεκτροχώρος.gr. Ηλεκτροχώρος, και άσε τους άλλους να τραγουδάνε. Από τη γόνιμη γη της Μακεδονίας, 300 κτηνοτρόφοι με μεράκι παραδίδουν το καλύτερο και ποιοτικότερο γάλα. 50 χρόνια τώρα το επεξεργαζόμαστε και το προσφέρουμε την ίδια ημέρα στο ποτήρι σας. Φρέσκο, αγνό, νεογάλ, παράδοση, ποιότητα. Τεχνική εταιρεία Parpet ΑΕ. Μελέτη, υποβολή φακέλου επένδυσης, ΕΣΠΑ Leader Αναπτυξιακός Νόμος. Χρηματοδότηση, αδειοδότηση έργου, κατασκευή και διαχείριση έργου. Εθνικής Αντιστάσεως 58, στο Δοξάτο. Πινόκιο. Τα πάντα για τη μέλουσα μητέρα και το μωρό. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 19 Μαΐου 84 και 19 Μαΐου 151. Πινόκιο. Η πιο γλυκιά αγκαλιά μετά τη δική σας. Ανθρώπινα, δημιουργικά, αληθινά. Έτσι σκεφτόμαστε, έτσι δημιουργούμε. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Μία συνάντηση απλότητας και πολυτέλειας, συνδυασμένη άψογα με τα όνειρά σας. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Εργονομικές λύσεις στα μέτρα σας, με φυσικά υλικά και οικολογικά χρώματα που ομορφαίνουν το σπίτι σας. Κλασικές και μοντέρνες προτάσεις σε σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και ειδικές κατασκευές. Προνομιακές τιμές όλο το χρόνο. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Επισκεφτείτε την έκθεσή μας στο 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 25 21 0 68 291. Εργοστάσιο στο 15ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, στο Κεφαλάρι. Τηλέφωνο 25 21 0 86 407 και φαξ 25 21 0 86 406. Κέντρο Παραγωγής Επίπλου. Αλλάζει τη ζωή μας. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια του Δελτίου Ειδήσεων. Με αφορμή το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε προσυνεδριακός διάλογος του ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας, κατά τον οποίο διατυπώθηκαν συμπεράσματα και προβληματισμοί των μελών αλλά και των στελεχών του κόμματος. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας ζητά μεταξύ άλλων να βρεθούν αριστερές πολιτικές σε κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς. Τα αποτελέσματα του προσυνεδριακού διαλόγου που έγινε στην Καβάλα μεταξύ των μελών του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το συνέδριο του κόμματος ανακοίνωσε με δελτίο τύπου ο ΣΥΡΙΖΑ Καβάλας. Συγκεκριμένα αναφέρεται: σε λίγες ημέρες ξεκινάει το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και από τον προσυνεδριακό διάλογο που πραγματοποιήθηκε και στην πόλη μας εξήχθησαν μία σειρά συμπερασμάτων και προβληματισμών που σαν στόχο έχουν να συμβάλλουν στη διαδικασία διαμόρφωσης των θέσεων του κόμματος, όπως αυτές θα οριστούν μέσα από το συνέδριο αυτό. Ένα κόμμα ριζοσπαστικό, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, εταίρος συμμαχικής κυβέρνησης μέσα στη δίνη της παγκόσμιας κρίσης, σε ένα άκρος αφιλόξενο τοπίο κυριαρχίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής και κάτω από την επιτροπή ενός μνημονίου, οφείλει να βρει
τον τρόπο διαμόρφωσης όσο το δυνατόν περισσότερων αριστερών πολιτικών σε όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς, με στόχο την έμπρακτη υπεράσπιση των ασθενών ομάδων με απτά καθημερινά αποτελέσματα για τον κάθε πολίτη. Αποτελέσματα τα οποία θα μπορούν να διασφαλιστούν μόνο μέσα από μια ικανή και αναγκαία συνθήκη δημιουργίας καινούργιας συμμαχίας που χρειάζονται οι πολίτες, η οποία θα στηρίζεται με κοινή πολιτική στάση και σε κοινά αιτήματα, έτσι ώστε με την παρέμβαση των πολιτών να μπαίνουν φραγμοί σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας και να κερδίζονται μάχες ενάντια στην πολιτική που σήμερα κυβερνάει την Ευρώπη και που οδηγεί σε ασφυξία την ανθρώπινη ύπαρξη. Να συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη ενός σχεδίου για τη δίκαιη ανάπτυξη μιας περιοχής, χτυπώντας την ανεργία και τα υπόλοιπα κουσούρια της. Ο ΣΥΡΙΖΑ χαράζει πολιτική και δεν διστάζει να την επικοινωνήσει με τους πολίτες, ακόμη και κάτω από αντίξωες συνθήκες όπως αυτές του περασμένου χειμώνα, όπου με μία ανοιχτή αξιολόγηση με τους αγρότες του Μόχθου στο απόγειο των αγώνων τους, τις πρωτοφανείς διαστάσεις που είχε πάρει το προσφυγικό κλπ., προωθήσαμε μία σειρά εκδηλώσεων, δράσεων και παρεμβάσεων. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθούμε απέναντι στον επικίνδυνο μονόδρομο της προπαγάνδας των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στις διαπλεκόμενες δομές που είναι παγιωμένες εδώ και δεκαετίες. Η συγκρότηση μιας αλληλέγγυας κοινωνίας θα οδηγήσει στη διάρρηξη ενός εγωκεντρικού συστήματος, όπου ο καθένας περιορίζεται στο μικρό κόσμο του, ανίκανος να υπερασπιστεί τις ανάγκες τις δικές του και του συνόλου, επιτρέποντας τις δυνάμεις της διαπλοκής να παίζουν ανενόχλητες παιχνίδια εξουσίας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάλι στην Δράμα και στην ΔΕΙΑΔ. Ξεκίνησε το πρωί κατεδάφιση κτηρίου με σκοπό τη διάνοιξη δρόμου δίπλα στην ΔΕΙΑΔ με μηχανήματα του Δήμου Δράμας. Για το θέμα αυτό μιλά ο εντεταλμένος σύμβουλος τεχνικών υπηρεσιών Γιώργος Παπαδόπουλος, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα διανοιχθεί και άλλο τμήμα που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Από το 1930 το συγκεκριμένο σημείο πίσω από τα γραφεία της ΔΕΙΑΔ έχει χαρακτηριστεί δρόμος, αλλά κανείς δεν επενεύει έως σήμερα από τις δημοτικές αρχές του τόπου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία διάνοιξής του με κατεδάφιση όλων των κτισμάτων που ήταν αυθαίρετα, ώστε να παραδοθεί σε χρήση και να διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων δημοτών. Αυτό έγινε σήμερα, καθώς ο χώρος είχε μετατραπεί μεταξύ άλλων και σε εστία μόλυνσης με κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Βρισκόμαστε επί της οδού Βάρναλη, είναι ακριβώς πίσω από τη 19η Μαΐου, παράλληλα πίσω από τα γραφεία της ΔΕΙΑΔ, να πω πιο συγκεκριμένα, μια οδός η οποία είναι αδιάνοιχτη εδώ και πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται τα μηχανήματα του Δήμου εδώ μετά τις απαιτούμενες ενέργειες που γίνανε, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο της κατεδάφισης μιας παλιάς αποθήκης, κάτι παλιών, δεν θα τα χαρακτήριζα κτίρια, κατασκευών, έτσι ώστε να γίνει η διάνοιξη του δρόμου αυτού και με την εφαρμογή της οδοποίησης 16-17 να ολοκληρωθεί και ο δρόμος αυτός και να ανανεωθεί με την 19η Μαΐου. Το έργο της κατεδάφισης θα συνεχιστεί και αύριο, αλλά θα επεκταθεί και στην περιοχή που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από τον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Δράμας. Όσον αφορά στις ιδιοκτησίες, τι ακριβώς έγινε? Γίνανε όλες οι απαραίτητες ενέργειες όλο αυτό το διάστημα, ένα διάστημα γύρω στον ένα χρόνο από σήμερα και προς τα πίσω, έτσι ώστε να αποδείξουμε σε αυτούς που θεωρητικά το κατήχανε ότι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στο χώρο αυτό. Ο χώρος είναι από το 1930 χαρακτηρισμένος ως δρόμος, οπότε εμείς προβήκαμε στις απαραίτητες και στις δέουσες ενέργειες και φτάσαμε στο διατάφτα να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να απομακρύνουμε όλες αυτές τις κατασκευές. Στο στόχαστρο διαρρηκτό μπήκε το Δημαρχείο Εμμανουήλ Παπά. Άγνωστοι δράστες διέριξαν το παράθυρο και μπήκαν μέσα στο χώρο όπου φυλάσσεται το χρηματοκιβώτιο, το οποίο και αποπειράθηκαν να κλέψουν, χωρίς όμως επιτυχία. Ευτυχώς, σήμανε αμέσως ο συναγερμός, γεγονός που έκανε τους δράστες να το βάλουν στα πόδια. Μια άκρος κινηματογραφική διάρρηξη διοργάνωσαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Δημαρχείο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, στο Χρυσό. Οι διαρρήκτες έφεραν ένα βαν ακριβώς κάτω από το παράθυρο του Δημαρχείου. Έσπασαν λοιπόν το παράθυρο ανεβαίνοντας πάνω στο βαν, μπήκαν μέσα στο Δημαρχείο όπου θέλησαν να πάρουν το χρηματοκιβώτιο. Ο συναγερμός που χτύπησε ανέτρεψε τα σχέδιά τους. Οι δράστες μία μέρα πριν είχαν κλέψει φορτηγάκι από σεραίο επαγγελματία, ο οποίος είχε πάει στην αστυνομία να δηλώσει την κλοπή. Τα ξημερώματα 2:50 ειδοποιήθηκα από την αρμόδιο υπάλληλο
η οποία είδε τον συναγερμό που χτύπησε και ειδοποιήθηκε το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια ειδοποιήθηκα και εγώ, ήρθαμε εδώ με την ελληνική αστυνομία. Έγινε μια απόπειρα διάρρηξης και κλοπής του χρηματοκιβωτίου του Δήμου μας. Ευτυχώς όμως οι συνθήκες δεν ήταν αυτές που περίμεναν οι επίδοξοι κλέφτες και το χρηματοκιβώτιο είναι πάλι στον Δήμο μας, χωρίς να έχουν πειραχθεί το περιεχόμενο αυτού που ήταν κάποιες χιλιάδες ευρώ. Ευτυχώς για μας, δυστυχώς για τους διαρρήκτες δεν μπόρεσαν να πάρουν κάτι. Φυσικά ήταν δύσκολο να σηκώσουν το χρηματοκιβώτιο. Προσπάθησαν πάντως πάρα πολύ για να το σηκώσουν. Έγιναν προσπάθειες, έγιναν και ζημιές στον χώρο του ταμείου, αλλά ευτυχώς ήταν μόνο υλικές οι ζημιές. Τους δράστες σταμάτησε ο συναγερμός του Δημαρχείου. Υποτίμησαν το βάρος του χρηματοκιβωτίου, ήταν αρκετά άτομα, αλλά σίγουρα όμως κανείς από τη γειτονιά, γιατί ρωτήσαμε το πρωί όλη τη γειτονιά, μήπως άκουσε το συναγερμό, μήπως ήταν κάποια κίνηση. Δυστυχώς κανείς δεν είδε τίποτα. Τα σπίτια, όπως ξέρετε, γύρω από την αυλή του Δημαρχείου είναι αρκετά μακριά και αυτή την ώρα, 2-2,5 ώρα τη νύχτα, δεν σηκώνει άλλο εύκολο να δει τι συμβαίνει γύρω μας. Εντύπωση πάντως προκαλεί ο τρόπος που ενήργησαν, καθώς έσπασαν αμέσως το παράθυρο από το γραφείο του λογιστηρίου του Δήμου, στο χώρο δηλαδή όπου φυλάσσεται το χρηματοκιβώτιο, και έδρασαν ακριβώς σε εκείνο το σημείο. Κανείς δεν γνωρίζει μάλιστα αν ήξεραν ότι εντός του χρηματοκιβωτίου υπήρχαν πάνω από 13.000 ευρώ. Περίπου ήταν κάτι περισσότερο από 13.000 ευρώ. Οπότε για να κατέβουν κατευθείαν κάτω στο λογιστήριο, να ξέρουν από ποιο παράθυρο να περάσουν, μπορεί να είχαν ξαναδεί το χώρο, να ήταν κάποιοι που είχαν ξαναπεράσει και γνώριζαν τι γίνεται. Γιατί δεν ήρθαν δηλαδή στο δικό σας γραφείο ή σε κάποιο άλλο? Αυτό είναι θέμα που απασχολεί τις αστυνομικές αρχές. Ήρθε η σήμανση, ήρθε η αστυνομία, η ασφάλεια. Κάναν τη δουλειά τους, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Οτιδήποτε άλλο θα πούμε εμείς δεν μπορεί να στηρίζεται στην λογική, δεν μπορεί να στηρίζεται στην γνώση, γιατί δεν έχουμε γνώση σε αυτά τα θέματα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Ήδη κινητοποιήθηκε η ελληνική αστυνομία, έχουν γίνει από τη σήμανση και από την ασφάλεια, έχουν πάρει αποτυπώματα. Εγώ πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα η ελληνική αστυνομία θα διελευκάνει και αυτή την υπόθεση μαζί με κάποιες άλλες. Ξεκίνησαν από εχθές οι εγγραφές στο κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Δράμας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Δημοτικής Αρχής, ο αριθμός των δικαιούχων αυξάνεται δραματικά, διότι η ανεργία μαστίζει τον νομό. Εχθές 10 του μηνός ξεκίνησαν οι εγγραφές στο κοινωνικό παντοπολείο. Είναι αθρώα η συγκέντρωση των συνδημοτών μας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια πάρα πολύ καλή οργάνωση από πλευράς της κοινωνικής υπηρεσίας και ευχαριστούμε τα στελέχη και την προϊσταμένη των κοινωνικών υπηρεσιών, όπου πραγματικά η φετινή οργάνωση για άλλη μια χρονιά δίνει σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, έτσι ώστε τα άτομα να μην ταλαιπωρούνται. Γίνεται η λήψη όλων των εγγράφων και των δικαιολογητικών για τα άτομα που δικαιούνται να μπουν στο κοινωνικό παντοπολείο. Πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε τον αριθμό των περσινών σε σχέση με τους δικαιούχους, παρόλο το ότι, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, τα εισοδηματικά κριτήρια δεν έχουν αλλάξει, απλά προσθέθηκαν και κάποιες άλλες παράμετροι, έτσι ώστε να γίνει ακόμη πιο δίκαιο το σύστημα. Στις εποχές που διαβιώνουμε δεν επιτρέπονται τα λάθη και δεν επιτρέπεται κανένας από τους συνδημότες μας που έχει πραγματικά ανάγκη να μείνει έξω. Γι' αυτό και κάνουμε το ότι μπορούμε καλύτερο από την πλευρά μας, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι τα επιθυμητά. Είναι αλήθεια, όπως γνωρίζετε και εσείς, ότι δυστυχώς η ανεργία συνεχίζει και μαστίζει και τη δική μας περιοχή. Οπότε πραγματικά έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν σε σχέση δηλαδή με τους προηγούμενους στο κοινωνικό παντοπολείο. Γι' αυτό και περιμένουμε ότι ο αριθμός θα είναι μεγαλύτερος βάσει των στατιστικών που έχουμε, αλλά και βάσει των υπολείπων προγραμμάτων, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ΤΕΒΑ, το πρόγραμμα της επιστημιστικής κρίσης και το ελάχιστο εγγυημένο, όπου γίνεται μια στατιστική ανάλυση γενικότερα των ατόμων που συμμετάσχουν, έτσι ώστε να έχουμε, θα λέγαμε, μια προοδευτική πορεία όσον αφορά το κοινωνικό παντοπολείο, για να γνωρίζουμε από εκεί και έπειτα ως Δημοτική Αρχή το αν μπορούμε και αν είναι αναγκαίο να αυξήσουμε ή να μειώσουμε τη δαπάνη, την ετήσια δαπάνη που έχουμε απέναντι στους συνδημότες μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων Νομού Ξάνθης εκπροσώπησε τους Έλληνες Πομάκους στο συνέδριο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη που έγινε στη Βαρσοβία πριν από λίγες μέρες. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πομάκων Ξάνθης, Εμινέ Μπουρουντζή, έκανε μεταξύ άλλων λόγο για προσπάθεια ομογενοποίησης της μειονότητας στη Θράκη.
Η πρόεδρος του Συλλόγου, Έμινε Μπουρουτζή, μίλησε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 για τα γλωσσικά δικαιώματα των Πομάκων της Τράκης και τις προσπάθειες φανατικών Τούρκων εθνικιστών να ομογενοποιήσουν τη μουσουλμανική μειονότητα της Τράκης, παρουσιάζοντάς την ως εθνική τουρκική μειονότητα. Ladies and gentlemen, it is a great honor for me to participate in this conference. I am here with you as a president of the Cultural Union of the Pomaks of Xanthi, in order to talk about the history, the language and the tradition of the Pomaks of Thrace. Now, my translator will continue. The Pomaks are struggling for the protection of their native language. Unfortunately, today in Thrace there are discriminations within the Muslim minority. The Muslim minority of Thrace consists of Pomaks, Roma, and Muslims of Turkish origin. We are Greek Pomaks. Let me refer to a very important subject. Nowadays, in the Pomak villages of Thrace, there are only minority schools which have a bilingual program in both Greek and Turkish, not Pomak. The Pomaks of Greece have expressed a preference for public education for their children. We want our children to go to the same schools as the schools of the other children in Greece. Η κυρία Μπουρουτζή πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να ταυτίζεται η μουσουλμανική θρησκεία με την τουρκική ταυτότητα και πως οι Πομάκοι της Ελλάδας αγαπούν τη χώρα τους και την Ευρώπη, τιμούν τις παραδόσεις τους και πιστεύουν σε ένα ειρηνικό μέλλον για όλους τους κατοίκους της Θράκης, χριστιανούς και μουσουλμάνους. But we should also have the chance to study our mother tongue. Ladies and gentlemen, in the last decades, there has been an attempt by Turkish nationalists in Thrace to terrorize us in order to falsely declare ourselves as Turks and not Pomaks. They used all means to isolate us and make us forget our native language. But we do not want the Muslim religion in Greece to be identified with the Turkish language. We believe in tradition, we respect our forefathers and the history of our country. We love Europe. We believe in a peaceful future for all the citizens of Thrace, both Christians and Muslims. Thank you. Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των υποψηφίων εκπροσώπων για την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και για την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ στο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας σήμερα και με αφορμή τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν την 5η 13 Οκτωβρίου. Είμαστε σε ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε τους υποψηφίους. Όπως ορίζει το καταστικό του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Δράμας, την 5η 13 Οκτωβρίου από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 3 κάνουμε έκκληση προς τα μέλη μας να έρθουν να ψηφίσουν τα αξιόλογα άτομα που σε λίγο θα τους παρουσιάσουμε που θα εκπροσωπήσουν το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Δράμας στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το δευτεροβάθμιο όργανο του Ανεπρικού Κινήματος, και επίσης τους υποψηφίους που θα εκπροσωπήσουν το Σωματείο ΑΜΕΑ Νομού Δράμας στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Ελλάδος. Να πω πως είναι 9 υποψήφοι και στο δευτεροβάθμιο όργανο και στο τριτοβάθμιο όργανο στην Εθνική Συνομοσπονδία. Είναι αξιόλογα άτομα, μέλη του Σωματείου. Όπου θα κάνουμε έκκληση ακόμα μια φορά στα μέλη μας, κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή τους, ώστε να έρθουν την 5η 13 του μηνός από τις 9 η ώρα το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι να ψηφίσουν για τις εκλογές που προαναφέραμε. Εδώ πρέπει να αναφερθώ πως τα μέλη πρέπει να είναι ταμιακώς εντάξει και να έχουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο που δηλώνουν την ταυτότητά τους. Υποψήφοι αντιπρόσωποι για το 9ο εκλογοπολογιστικό συνέδριο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ΕΣΑΜΕΑ είναι ο κύριος Αποστολίδης Κωνσταντίνος, ο κύριος Ζιμπίδης Γεώργιος, ο κύριος Καλαβρινός Αράντης, ο κύριος Καλτσίδης Νεκτάριος, ο κύριος Κορμούλης Γλιγόρης, η κυρία Νουζούλη Χριστίνα, ο κύριος Πετράκης Γεώργιος, ο κύριος Πράσας Κωνσταντίνος και η κυρία Τσαναλιτζέ Μαρία. Υποψήφοι αντιπρόσωποι για την πρώτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΠΟΑΜΕΑ είναι οι εξής. Αποστολίδης Κωνσταντίνος, Ζιμπίδης Γεώργιος, Καλαβρινός Αράντης, Καλτσίδης Νεκτάριος, Κορμούλης Γλιγόρης, Νουσδούλη Χριστίνα, Ξενόπουλος Μινάς, Πετράκης Γεώργιος και η κυρία Τσεναλιτζέ Μαρία. Θα ήθελα να αναφερθώ ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αναλογία μεταξύ των αντιπροσώπων και του αριθμού των ψηφισάντων μελών είναι 1:20.
Δηλαδή εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος για κάθε 20 μέλη που ψηφίζουν και αντίστοιχα, σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΣΑΜΕΑ, για κάθε 50 ψηφίσαντα μέλη του σωματείου αντιστοιχεί ένας αντιπρόσωπος. Τώρα, πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών ξεκίνησε και για φέτος στο τοπικό τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας. Το βλέπω κόκκινο ή βλέπω την αιμορραγία, έτσι. Μπορώ να συγκρίνω δηλαδή. Και φυσικά μπορώ να ελέγξω τη λειτουργικότητα του πολύ απλό φορείς που αισθάνεσαι, κουνά στα δάχτυλά σου, ας πούμε. Αυτό θα πει. Αυτά είναι πώς διαπιστώνω το πρόβλημα. Επίσης, το ιστορικό, όχι το ιστορικό της ζωής, το ολόκληρο, που θα μας περάσει αυτή την ώρα, το ιστορικό όμως του ατυχήματος. Εντάξει, πως όλο το αρχαίο επιπτώσεις και το είδα, δεν μου χρειάζεται κάτι παραπάνω. Αλλά μπορεί να τον βρω κάτω. Μπορώ να του πω πώς πέσατε, σκοντάψατε, ας πούμε, ζαλιστήκατε. Το ρωτάει και η γιατρή καμιά φορά, λέει, έπεσα, πώς έπεσε, ζαλιστήκες. Το ζαλίστηκες σε πάλι αλλού. Κραδιολογικό θες, ηλιοφθενία θες. Αν σκόνταψες και έπεσε, να σκόνταψες, έπεσε, τελείωσε. Το ιστορικό λοιπόν του ατυχήματος και αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα έχει να κάνει άμεσα και με το ατύχημα. Ξεκίνησαν σήμερα οι σειρές μαθημάτων των πρώτων βοηθειών. Είναι το πρώτο τμήμα το οποίο αυτή τη στιγμή τρέχει. Άλλα δύο τμήματα θα τρέξουν από αύριο. Και επειδή το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, θα γίνουν και άλλα τμήματα από εβδομάδα. Είναι ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα αυτό της εκπαίδευσης των πρώτων βοηθειών, το οποίο πιστοποιείται με το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών και είναι μέσα στα πλαίσια της αγωγής υγείας του πληθυσμού, η οποία γίνεται από τον Ερυθρό Σταυρό σε όλη την Ελλάδα και στην πόλη μας, αλλά και φυσικά και εκτός Ελλάδος. Είναι μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων του Ερυθρού Σταυρού. Ευχαριστούμε τους πολίτες που έχουν την ευαισθησία να μάθουν τις πρώτες βοήθειες που είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τον εαυτό τους και για το περιβάλλον τους, το στενότερο και το ευρύτερο. Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της τηλεόρασης Star Βορείου Ελλάδος, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από όσους συνεργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, ευχές, πολλές ευχές για μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.